Μα και τα τέλεια προγράμματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Πιστεύω ότι έχω μια πάγια αδυναμία στα προγράμματα σάτιρας, δηλαδή Θέμος, δηλαδή Αρβίλες. Αυτή είναι μια πάγια αδυναμία την οποία την έχω αυτά τα χρόνια. Θέμος και Αρβίλες. Δεν ακούω. Θέμο και Αρβίλα. Πιστεύω ότι την εποχή που ζούμε χρειάζεται αυτό το γέλιο και η αίσθηση ότι αυτός μιλάει για λογαριασμό μου. Άρα αυτό είναι ένα εύκολο πρόγραμμα να ζηλέψει κανείς. Όπως σας είπα πριν, ζηλεύονται σε όλη λέξη, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε και χωρίς τα μεγάλα προγράμματα, τα μεγάλα τηλεοπτικά events. Πρόσωπα που ξεχώρισαν φέτος, τα ξέρουμε από πέρσι, δεν μπορώ να πω για κάποιο. Μόνο πρόσωπο το οποίο ήταν φρέσκο, για μένα τουλάχιστον, δεν το είχα ξαναδεί ποτέ και με εντυπωσίασε, είναι η Μπουσδούκου του Sky. Στο Sky, ναι. Ανέλαβε μια ζώνη δύσκολη, μια ζώνη στην οποία υπάρχει η πρώτη διδάξασα εδώ και χρόνια, Πόπη, η οποία αυτή στην ουσία έκανε αυτή την εκπομπή, τη ζώνη μάλλον, και αυτή την υπογράψε. Και αυτή την υπογράψε. Και τώρα ήρθε η Μπουσδούκου, η οποία είναι καλή. Είναι ένα καλό, φρέσκο πρόσωπο, όχι καλύτερο, καλό. Αυτή είναι ένα από τα πρόσωπα που εντυπωσίασαν κατά τη γνώμη μου το πρώτο τετράμινο του έτους. Κατά τα άλλα, οι μεταγραφές ήταν αυτές που είχαμε συζητήσει. Μα τόση ώρα περιμένω, λέω ο Παύλος τώρα, αλήθεια.